Ξυπνάει μέσα μου ένας ήχος. Ξυπνάνε αρχές μουσικές. Και στην αυλή τρέχει ένας τύπος που μου φωνάζει βγες και δες. Πηδά στη ράχη μου επάνω. Φωνάζει, τρέχει και γελά. Το θάνατο να ξεπεράσει με τη δική μου αναπνιά. Μα εγώ στα κέρατα καρφώνω όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο και ρουθουνίζω και ξεχνάω και στο λαβύρινθο γυρνάω. Μα εγώ στα κέρατα καρφώνω όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο και ρουθουνίζω και ξεχνάω και στο λαβύρινθο γυρνάω. Υδρότας λούζει το κορμί μου, υγρά τα μάτια δε θωρώ. Όσα κι αν είδα στη ζωή μου, σε μια στιγμή τα ξαναζώ. Με μια ευχή και μια κατάρα απ' το λαβύρινθο να βγω. Μ' αν πίσω θέλω να γυρίσω, ποτέ μου δε θα ξαναμπω. Μα εγώ στα κέρατα καρφώνω όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο και ρουθουνίζω και ξεχνάω και στο λαβύρινθο γυρνάω. Μα εγώ στα κέρατα καρφώνω όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο και ρουθουνίζω και ξεχνάω και στο λαβύρινθο γυρνάω. Πάμε, παιδές. Χρώματα κλέβουν τη ματιά μου, 8 ασπίδες στη σειρά. Κρόνος και θρόνος ίσον χρόνος μου λένε τα αρχαία μυστικά. Ξεθάβω ό,τι έχει μείνει κι από τη λύθη και τη μνήμη. Το σταυροδρόμι προσπερνάω και στο λαβύρινθο γυρνάω. Μα εγώ στα κέρατα καρφώνω όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο και ρουθουνίζω και ξεχνάω και στο λαβύρινθο γυρνάω. Μα εγώ στα κέρατα καρφώνω όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο και ρουθουνίζω μες στη σκόνη. Ποιος απ' τους δυο μας με σκοτώνει. Καλώς σας βρίσκουμε, παιδιά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Χαρά μας μεγάλη. Μάνο Παπαδάκη, σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες σε αυτό. Νικολέτα, είναι χαρά μου, ιδιαίτερη. Παιδιά, να είστε καλά. Θέλω να σου πω ότι είχαμε κλείσει παρέα μία ακόμη χρονιά εκπομπών. Πάλι Κρήτη σήμερα ήταν. 2018, παραμονή πρωτοχρονιάς. Το θυμάμαι. Είχαμε κλείσει παρέα πάλι. Πολύ όμορφα. Και όπως καταλαβαίνεις, ήταν ωραία η ανάμνηση και ήταν ωραίος ο τρόπος με τον οποίο κλείσαμε τις εκπομπές. Και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Χρόνια Δική πολλά. Δική μου η χαρά. Χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Δεν είσαι μόνος σου, βέβαια, να πούμε. Να πούμε ότι είναι ο Αποστόλης Γιασλακιώτης μαζί του στην κιθάρα. Καλησπέρα. Και ο Νίκος Οικονομέας στο κλαρίνο. Καλησπέρα και σε σένα. Γεια χαρά, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά τα υπέροχα αγόρια. Αυτά τα υπέροχα αγόρια. Είστε τρία υπέροχα αγόρια, λοιπόν, που θέλετε να μας πείτε χρόνια πολλά με υπέροχες μουσικές. Και
Πες μου λίγο, έτσι το 2023 φεύγει τώρα και mm-hmm. έρχεται μια νέα χρονιά. Μουσικά για σένα τι σηματοδότησε αυτή η χρονιά? Κοίταξε, τι το 2023 ήταν μια πολύ πολύ ιδιαίτερη και γεμάτη χρονιά για εμάς. Η παρέα της Γύρας, γιατί είναι άλλοι δύο φίλοι μουσικοί, mm-hmm. οι οποίοι λόγω τεχνικών θεμάτων δεν μπορούσαν μαζί μας. Είναι ο Γιάννης ο Κοντάκης στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Πολύδρος ο Φραντεσκάκης στα τύμπανα. Η ομάδα της Γύρας έκανε πολλά πράγματα και το χειμώνα το 23 και το καλοκαίρι. Γιορτάζαμε τα 15 χρόνια από την πρώτη δισκογραφική εργασία. Οπότε είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο νησί αγαπημένους μας μουσικούς ήρωες. Να. Οπότε ξεκινήσαμε παρέα με τον Βασίλη Λέκα, τον Βασίλη Καζούλη, τον Γιάννη τον Γιοκαρίνη. Ονόματα. Τη Μιρέλα την Πάχου, περάσαμε έτσι μια, τον Νίκο το Στρατάκη, αγαπημένους φίλους, και περάσαμε ένα καλοκαίρι γεμάτο, γυρίζοντας, τι να σας πω τώρα, την Κρήτη από άκρη σε άκρη. Να πάει σε άκρη, Ναι, και το ευχαριστηθήκαμε, ήταν ωραίες εμπειρίες. Τι σου έμεινε σε αυτή τη γύρα, λοιπόν? Θα ρωτήσει και τα παιδιά, βέβαια. Θα ρωτήσει και τα εμένα, παιδιά, εμένα, μου μένει, εμένα δεν μου μένει ποτέ η κούραση. Μου μένουν οι όμορφες στιγμές που ζούμε με τα παιδιά, οι υπέροχες στιγμές που ζούμε με το ακροατήριο, με τους φίλους που έρχονται. Και με τα αμάξι. Με τα αμάξι, βέβαια, γιατί, ναι, δεν ξέρω, φέτος μας άφησε το αυτοκίνητο, δεν θυμάμαι. Όχι, το αφήσαμε εμείς. Το αφήσαμε εμείς, ναι. Για βάψιμο. Ξέρεις, τώρα είναι μια υπέροχη οικογένεια μουσική αυτή και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που, δηλαδή, τους αγαπάω πάρα πολύ, τους εκτιμώ αφάνταστα. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτά το να μπορείς να συνυπάρξεις. Δηλαδή, αυτό, έτσι, να συνυπάρξεις και να το λέω να συνυπάρξεις με αγάπη και με σεβασμό. Ναι, δεν ναι, είναι ναι. απλά να συνυπάρξεις με κάποιον από αναγκαιότητα, γιατί και η μουσική θέλει αγάπη. Η για μουσική και αν θέλει αγάπη. Κάθε τι που κάνεις θέλει αγάπη. Κάθε τι που κάνεις. Και η αρχαιολογία μάλλον θέλει αγάπη. Βέβαια. Γιατί είσαι και αρχαιολόγος. Βέβαια. Ακούσατε άλλωστε το τραγούδι που έπαιξα. Ο Λαβύρινθος είναι ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο θα τυτροχωρήσει και το δίσκο. Αν ποτέ ετοιμαστεί αυτός ο δίσκος, είναι σαν το γεφύρι της Άρτας αυτός ο δίσκος. Αλλά είναι γραμμένο σε ανασκαφικό χώρο, στην Κνωσό γράφτηκε αυτό, κατά την ανασκαφή εκεί που, στην οποία συμμετέχω. Και ναι, είναι και αυτό. Άρα και αυτά, τώρα είναι στα σκαριά, είναι έτοιμος χώρο. Ο δίσκος είναι σχεδόν έτοιμος. Είναι σχεδόν έτοιμος. Με συμμετοχές αγαπημένων καλλιτεχνών, όπως του Ψαραντώνη, του Βασίλη του Λέκα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό το. Και πιστεύω ότι θα ετοιμάσει και κάποια έκπληξη. Γιατί θυμάμαι πότε ήταν με το δίσκο η Γύρα, που ήταν πολύ από τα πιο πρωτότυπα, έτσι, συντήτωτε με τον τρόπο που κυκλοφόρησε. Έτσι, μάλλον. Το θυμόμαστε όλοι. Ναι. Και νομίζω ότι έχουν μείνει, παιδιά, κάτι περιορισμένα κομμάτια στο δισκόραμα. Στο Ηράκλειο, στην Οδό Εύανς. Εγώ έχω σίγουρα πάντως ένα. Εσύ έχεις, ναι, βέβαια. Όποιος δεν έχει μπορεί να τα προμηθευτεί από εκεί. Ναι. Να πάμε και στους συνεργάτες και φίλους σου. Αποστόλη, σαν τι σου έμεινε από αυτή την γύρα, λοιπόν? Πολύ ωραίες εμπειρίες. Ναι. Πολλά χιλιόμετρα. Και ότι δεθήκαμε σαν μπάντα όλοι μαζί αυτό το καλοκαίρι, ήταν το κάτι άλλο. Πολλές ώρες και στη σκηνή, αλλά και εκτός σκηνής, λοιπόν. Πιο πολλές είναι εκτός σκηνής. Ναι, τα χιλιόμετρα πολλά. Τέλεια. Τέλεια. Βλέπω ότι το απολαύσατε, δηλαδή, ήταν σε μια μεγάλη εκδρομή, μουσική εκδρομή, Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Νίκο. Κοίταξτε, εμείς έχουμε ζήσει πολλές γύρες όλοι μαζί εδώ. Δηλαδή δεν είναι η φετινή χρονιά μόνο, είναι η 7η. Η 7η, ναι. Και αυτό είναι βέβαια και προς τιμήν του Μάνου να το πούμε, το συζητάμε συχνά, ότι είναι ένα από τα πολύ λίγα άτομα στο χώρο μας όπου έχει δίπλα του τους ίδιους μουσικούς τόσα χρόνια. Σταθερός παραμένει. Αυτό είναι προς τιμήν του, βέβαια. Και τον αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ. Συζητητή, περνάμε τέλεια. Είμαστε όντως μια οικογένεια. Είναι φυσικά κάτι παραπάνω από δουλειά όλο αυτό που κάνουμε. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι μουσική, αλλά δευτερευόντως επειδή είμαστε και αυτοί που είμαστε, μεταξύ μας αγαπιόμαστε. Φέτος ήταν πάρα πολύ έντονα τα πράγματα όντως. Πολλά χιλιόμετρα, πολύ γέλιο, πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, ναι, ναι. Ειδικά το καλοκαίρι και... πολύ ζέστη. Και το χειμώνα πολύ ζέστη. Ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά όμως νομίζω. Και πολύ βροχή.
Και πολύ βροχή. Ναι, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι είχαμε αυτό το φοβερό. Δηλαδή, δεν είχαμε το χειμώνα. Καλοκαίρι. Βροχή. Τρεις-τέσσερις παραστάσεις, τρεις-τέσσερις συναυλίες. Μία νομίζω ήταν με τη Μιρέλα. Εμείς πάντως θα το λαμβάνουμε λιτανίες. Αν σας κυνηγάει η βροχή, νομίζω θα αρχίσουν να έρχονται ερωτήματα. Μπορούμε να έρθουμε να παίξουμε. Λες και χορεύαμε από πριν το χορό της βροχής. Υπάρχει ένα ωραίο γνωμικό, λέει, γιατί πάντα λέει λειτουργούσε ο χορός της βροχής των Ινδιάνων. Γιατί. Το ξέρετε. Βέβαια. Α, ναι, το ξέρεις. Αλλά δεν το ξέρω. Ναι, γιατί λέει δεν σταματούσαν μέχρι να βρέξει. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και αυτές τις γιορτές, να πεισμώσουμε και να δώσουμε τροφή στα όνειρά μας και να τα ακολουθήσουμε. Είναι καλό σημάδι πάντως η βροχή, λένε. Λες, κοίτα, πάντως εμάς δεν μας σταμάτησε. Μία με τον Καζούλη, μία με τη Μιρέλα. Χαμός, είχαμε από φορές. Πάνω μας, όταν είχαμε τη μεγάλη μας, μία μεγάλη συναυλία που κάναμε στο Δήμο Μαλεβιζίου. Ναι. Και να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους και τους ακροατές, αλλά και όλους τους ανθρώπους, τους υπευθύνους, τους δημάρχους, τους ανθρώπους, τους πολιτιστικούς συλλόγους που μας κάλεσαν και το ζήσαμε μαζί όλο αυτό, γιατί είναι για μας πάρα πολύ τιμητικό το να ερχόμαστε στα μέρη τα ίδια των ανθρώπων, να νιώθουμε ότι μας δέχονται στο σπίτι τους. Είναι υπέροχο. Μεγάλο πράγμα. Είναι υπέροχο, ναι. Λοιπόν, να πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Προλαβαίνουμε να πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Μην πάμε έτσι, γιατί θέλω και να επιστρέψουμε και με διαφημίσεις. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Πώς έχουμε? Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, Παιδιά, ένα λεπτό. Πρόκληση. Πάντα είναι. Θα παίξουμε ένα. Παίξτε το κομμάτι του Σταρόβα, το μικρό. Θα παίξουμε ένα κομμάτι από το Μη και Δεν. Να παίξουμε το ρεφρέν. Ναι. Ναι. Ένα κουκλί, ένα ρεφρέν. Μη ρωτάς τα λουλούδια, μη ρωτάς τα τραγούδια, μη κοιτάς με στα μάτια, μη με σπάς σε κομμάτια, μη μου λες τι να κάνω, στο λάθος μου άσε με πάνω. Μη και δεν το μηδέν σου, πρέπει να το ποτέ σου, όταν κι αν πάει ο χρόνος, μια στιγμή μένεις μόνος και πονάνε οι σκέψεις. Πρέπει εσύ να διαλέξεις μη και δεν. Μη και δεν το μηδέν σου, πρέπει να το ποτέ σου. Όταν κι αν πάει ο χρόνος, μια στιγμή μένεις μόνος και πονάνε οι σκέψεις. Πρέπει εσύ να διαλέξεις μη και δεν. Πρέπει να το ποτέ σου, όταν κι αν πάει ο χρόνος, μια στιγμή μένεις μόνος και πονάνε οι σκέψεις. Πρέπει εσύ να διαλέξεις μη και στα τραγούδια, μη κοιτάς με στα μάτια, μη με σπάς σε κομμάτια, μη μου λες τι να κάνω, στο λάθος μου άσε με πάνω. Μη, δεν μπορώ να τ' αντέξω, δεν μπορώ να πιστέψω, δεν κοιτώ το ρολόι, δεν κοιτώ μα με τρώει, δεν ακούω κανένα, δεν ακούω ούτε μένα. Δεν, μη και δεν το μηδέν σου, πρέπει να το ποτέ σου, όταν κι αν πάει ο χρόνος, μια στιγμή μένεις μόνος και πονάνε οι σκέψεις. Πρέπει εσύ να διαλέξεις μη και δεν. Μη και δεν το μηδέν σου, πρέπει να το ποτέ σου, όταν κι αν πάει ο χρόνος, μια στιγμή μένεις μόνος και πονάνε οι σκέψεις. Πρέπει εσύ να διαλέξεις μη και δεν.
Καταπληκτικός Μάνος Παπαδάκης και η παρέα του. Και Μάνο, πες μου λίγο πού σας βρίσκουμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ωραία. Έτσι, για όλους εμάς τώρα που θέλουμε να κάνουμε την παρέα μας. Ναι. Λοιπόν, αύριο, 30 του μήνα, παίζουμε στη μουσική σκηνή Μποάτο, που και εμφανιζόμαστε επί μονή μου βάσεως. Ναι. Η επόμενη εμφάνιση είναι 6 του νέου έτους, του Ιανουαρίου. Η μεθ επόμενη είναι στις 20. Και ούτω καθεξής, μετά είμαστε ανά 15 μέρες εκεί. Ανά 15 μέρες λοιπόν, ανά 15. Είναι τακτικό το ρεθυμνό. Και έχουμε και άλλες εμφανίσεις προγραμματίσεις στο monitor στο Ρέθυμνο, ναι, σε ένα πολύ όμορφο έτσι, χώρο. Γενικότερα μας βρίσκεται αυτό το χειμώνα, θα μας βρείτε στη γύρα. Ναι, και νομίζω ότι καλό είναι οι φίλοι να μας βρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκεί αναρτάται το πρόγραμμα. Και μπορούμε έτσι να ερχόμαστε και πιο κοντά. Κράτησα πριν κάτι που είπες για τη νέα δισκογραφική δουλειά, η οποία έρχεται, και για τις συνεργασίες οι οποίες περιλαμβάνει μέσα σε αυτές και ο Ψαραντώνης. Και θέλω να σε ρωτήσω λίγο για αυτό το πάντρεμα, το οποίο το ξέρω ότι το κάνεις πάρα πολύ όμορφα, αλλά έχει και τη δικιά του σημασία. Δηλαδή το πάντρεμα του πιο παραδοσιακού, με του πιο ροκ, με του πιο έντεχνου. Είναι ένα ωραίο πάντρεμα αυτό. Κοίταξε, αυτά έχω μέσα μου. Και αυτά βγαίνουν, δηλαδή δεν είναι κάτι επιτηδευμένο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι το κάνουμε με σεβασμό. Οπότε ναι, αυτό, ξέρεις, φαντάζομαι έχει τη σημασία του και την ουσία του. Εντάξει, τώρα τι να πω για τον τεράστιο Ψαραντώνη. Καλά, και εκείνος πολύ ροκ. Ναι, βέβαια είναι ροκ. Βέβαια. Είναι πολύ ροκ. Το ροκ είναι στάση ζωής, δεν είναι μόνο μουσική. Έτσι. Ναι. Μάνο, εσύ βεβαίως έχεις διαχρονικά συνεργαστεί και με πολύ σπουδαίους, έτσι. Τι να θυμηθούμε τώρα, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, δεν ξέρω, έτσι, ποιες συνεργασίες εσύ ξεχωρίζεις ίσως λίγο παραπάνω? Όλες τις ξεχωρίζω, όλες μου έχουν προσφέρει υπέροχες στιγμές. Εντάξει, με τον τεράστιο Γιάννη Μαρκόπουλο ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Ήμουν και πολύ μικρός εγώ τότε, ήμουν 20 χρονών. Ναι. Τώρα είμαι στα 43, οδεύω. είναι πολλά τα χιλιόμετρα, παιδιά, σας λέω. Πολλά τα χιλιόμετρα. Πολλές οι ώρες πτήσης, που θα λέγει και ένας άλλος φίλος εδώ. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι πολλές είναι. Δεν μπορώ να ξεχάσω το Λαβρέντι το Μαχαιρίτσα, αγαπημένος φίλος. Αλλά τι να πω για τον Βασίλη το Λέκα, ας πούμε, που ζήσαμε φέτος στιγμές έκστασης παρέα. Το Γιάννη το Γιοκαρίνη, το Βασίλη του Γκαζούλη. Είναι όλοι αγαπημένοι, όλοι αγαπημένοι. Συνεργασία που θες να κάνεις στο μέλλον και δεν έχει τύχει μέχρι τώρα? Υπάρχουν πράγματα, θα ήθελα. Έχω ακόμα να κάνω όλα μου τα όνειρα, εύχομαι. Είναι να κάτι που είναι ενδεχομένως στα σκαριά, να καταλάβω από το χαμόγελο ότι ενδεχομένως είναι κάτι το οποίο έρχεται και... Δεν ξέρω αν έρχεται, δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεργαστώ με τον Σταύρο Ξαρχάκο. Αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη μου, ας πούμε, τιμή. Το λατρεύω. Λατρεύω τα τραγούδια του, τη στάση ζωής του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Υπάρχουν συνεργάτες, άνθρωποι που θαυμάζω χρόνια και θα ήθελα να σμίξουμε. Τι ξεχωρίζεις στα τραγούδια, τι ξεχωρίζεις σε ένα στίχο, δηλαδή πώς εμπνέει ένα τραγούδι για να το ερμηνεύσεις, πώς το επιλέγεις? Κοίταξε, ό,τι ακουμπάει την καρδιά μου, αυτό αυτόματα προσπαθώ να δω αν μπορώ να το πω καλά, να το εκφράσω. Mm. Αν δω ότι η εκφορά είναι καλή, τότε μπαίνει στο πρόγραμμα. Εννοείται ότι συζητάμε με τους... με τα αδέρφια, το ότι μαζί φτιάχνουμε το πρόγραμμα. Ναι. Προτάσεις υπάρχουν και... Εντάξει, τώρα για τα δικά μου τα τραγούδια, η έμπνευση μπορεί να είναι γενική και αόριστη. Μπορεί να είναι και πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε μια ακόμη μουσική δική σας επιλογή. Ωραία. Θα σας παίξουμε τώρα ένα καινούργιο τραγούδι. Δεν το έχουμε ξαναπαίξει. Ωραία. Είναι πρώτη παγκόσμια. Το φυλάξα για μας. Μπράβο. Πάμε. Δεν έχει καν τίτλο ακόμα το τραγούδι αυτό. Και στη ματιά σου τη στιγμή και ζέματα στον πόνο, καφλόγα εσύ, καύτρα εγώ, που στο τσιγάρο λιώνω. Φωτιά εσύ κι αέρα μου, κάψε με σαν τσιγάρο. Μια ρουφήξια είναι η ζωή,
που θέλω να φουμάρω. Σβήνω κι ανάβω σαν φωτιά στο άνεμο πρόβλημά σου. Αέρας γίνε, φύσα με και πάρε με κοντά σου. Φωτιά εσύ κι αέρα μου, κάψε με σαν τσιγάρο. Φυξιά είναι η ζωή, μα θέλω να φουμαρώ. Να 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 να. Κες μόνο κάψε με και με, κάψε με να τελειώνω. Χίλιες φορές μες στη φωτιά παρακερί να λιώνω. Κες μόνο κάψε με και με, κάψε με να τελειώνω. Στη φωτιά παρακερί να λιώνω. Φωτιά εσύ κι αέρα μου, κάψε με σαν τσιγάρο. Μια ρουφήξια είναι η ζωή που θέλω να φουμάρω. Υπέροχο. Λοιπόν, εξαιρετικό. Να μας πούν σχόλια και το κοινό. Και να ζητείτε τίτλος. Να ζητείτε τίτλος. Λοιπόν, για πες τώρα. Μια είναι η ζωή και θέλω που θέλω να φουμάρω. Η ζωή είναι στιγμές και πρέπει να απορροφούμε και να κρατάμε κάθε μια από αυτήν. Και εύχομαι και στους φίλους μας που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, κάθε στιγμή της ζωής τους και της δικής μας ζωής και των τηλεθεατών, να είναι ξεχωριστή μέσα στο επόμενο τους και να την κρατήσουμε την κάθε μια ξεχωριστά. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, αυτή είναι και η ουσία. Να κλείσουμε με δικές σας. Χίλιες φορές θα μπορούσες να το πεις στο τραγούδι. Λες, θα μπορούσα. Χίλιες φορές. Τι λέει, χίλιες στιγμές. Ω, δεν λέει τίποτα. Το χίλιες δεν υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει. Για κάνε ένα πριν. Λοιπόν, να κλείσουμε με δικές σας ευχές, επειδή μετά θα κλείσουμε μουσικά. Να μας δώσετε λίγο τις ευχές σας για το 2024. Ευχές, προσδοκίες, ό,τι περιμένετε, ό,τι προσμονάτε, ό,τι θέλετε να πείτε. Μάνο. Εγώ εύχομαι από καρδιά σε όλους σας να ζήσετε υπέροχες, όμορφες, ζεστές στιγμές με αγαπημένους ανθρώπους και να τους έχετε μαζί σας και αν δεν τους έχετε μαζί σας, να τους έχετε μέσα σας και μόνο έτσι πορευόμαστε, παιδιά, με την αγάπη και την αλήθεια. Αυτό εύχομαι. Αποστόλη. Να είστε χαρούμενοι όλοι. Έτσι. Τι ωραία ευχή. Τι ωραία ευχή. Νίκο. Εύχομαι υγεία, πάνω απ' όλα, και χαρά και χαμόγελα και δημιουργία. Και με το καλό να φτιάξετε τους χώρους σας όπως επιθυμείτε εδώ. Ωραίο, ωραίο. Ωραία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, κορίτσια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Καλή χρονιά να έχουμε. Μέρη, είπαμε εσύ, το 2024, νέα καθήκοντα, νέες αρμοδιότητες, καλή δύναμη. Προστολή. Ευχαριστώ. Μπάμπη, θα δώσεις ευχές. Εγώ τις ευχές μου ένα χαρούμενο, ευτυχισμένο 2024 με πολλά χαμόγελα, δεν χρειάζεται τίποτα. Αυτό. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσω κι εγώ, να δώσω κι εγώ τις ευχές μου στον κόσμο, στη Μαρία. Ωραία. Και επειδή λοιπόν η εκπομπή σήμερα είναι πολύ ιδιαίτερη για μένα, δεν είναι μόνο τελευταία εκπομπή για το 2023 λόγω αλλαγής χρονιάς, είναι και τελευταία εκπομπή λοιπόν για μένα για αυτή την τηλεοπτική σεζόν, άλλα καθήκοντα
πλέον με καλούν. Να σας πω ένα τεράστιο, τεράστιο ευχαριστώ για την πολύ μεγάλη αγκαλιά που μου ανοίξατε και φέτος, για τα μηνύματά σας, για την αλληλεπίδραση που είχαμε. Φυσικά, ένα τεράστιο ευχαριστώ και στη διοίκηση του σταθμού για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου για μία ακόμη φορά. Τα καθήκοντα, τα οικογενειακά, τα μητρικά τώρα με καλούν και εκεί θα πρέπει να αφιερωθώ. Επειδή το 2023 όμως και εδώ στον όμιλο της Crete TV μας έδειξε ότι και οι δυσκολίες έρχονται για να μας αναγεννήσουν, για να μας κάνουν καλύτερους, θα σας ευχηθώ το 2024 σίγουρα να μην έχει δυσκολίες, αλλά ακόμα και αν έχει, να είναι τέτοιες που θα μας δώσουν τη δύναμη να σηκωθούμε πιο δυνατοί, να αναγεννηθούμε μέσα από αυτά και να μας φέρει το 2024 ό,τι λαχταράμε και ό,τι περιμένουμε, μικρό ή μεγάλο, να είμαστε πάντα περισσότεροι, ποτέ λιγότεροι. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Ευτυχισμένο το 2024. Ευχαριστώ και τους συνεργάτες, Μπάμπη και σένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω τώρα για τη συνεργασία, την άριστη που είχαμε, πραγματικά. Ξέρω τώρα ότι είσαι και συγκινημένη και δεν θέλω πολλά λόγια. Καλή λευτεριά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε και συνοδεύουν με τη μουσική τις ευχές μας, τις καλύτερες μας ευχές και με το πιο πλατή χαμόγελο που έχουμε. Σας λέμε χρόνια πολλά να έχουμε ένα ευτυχισμένο 2024. Μάνο, εσένα και η παρέα σου, ο λόγος σε εσάς. Θέλω να βρέχει, να κάνει κρύο, να μάξει να αντέχει και εμείς οι δύο. Τσιγάρο, σ' έναν έρωτα πάνω, τα χείλη να καίνα, τα μάτια όλα να τα λένε. Κι εγώ με και συγκολιώνω και για σένα μαραζώ. Πάρε με δικό σου να με, τα φιλιά σου να θυμάμαι και ας είναι μια φορά και ποτέ ξανά μετά.